Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Ένα σύντομο θεωρητικό οδηγητικό vlog, το οποίο έχει προκύψει μέσα από διάφορα που διαβάζω και διαβάζω και διαβάζω καθημερινά. Διαβάζω πολλά email, μηνύματα που μου στέλνετε σε διάφορα messenger και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή αυτό το οποίο ξεχωρίζει έτσι βασιλικά μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες σχέσεων είναι το εξής. Το εξής ακόλουθο. Θα γίνει φράση δικιά μου αυτή το εξής ακόλουθο. Ότι σε όλες, μα σε όλες τις περιπτώσεις είναι από την αρχή εκεί τα σημάδια. Βγάζουν μάτι τα σημάδια. Μάτια βγάζουν τα σημάδια. Αυτιά ξεκουφαίνουν. Αλλά επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε. Γιατί? Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουμε πάρα πολύ να μπούμε σε σχέση. Θέλουμε πάρα πολύ να μπούμε σε σχέση. Μας λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα. Και μας λείπει ουσιαστικά με την έννοια του ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ανήκει σε ένα ζευγάρι, να ανήκει σε μια ομάδα, να έχει και συντροφική και κοινωνική ζωή και οι ζωές που ζούμε είναι πολύ μοναχικές και μοναξιασμένες. Δηλαδή είναι μια legitimate, μια νόμιμη ανάγκη για να έχουμε έναν άνθρωπο. Δεν είναι παράλογο από τη μια και από την άλλη υπάρχει και μεγάλη κοινωνική πίεση, πότε θα τακτοποιηθείς, πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις οικογένεια, μα θα πεθάνεις μόνος σου, μα θα πεθάνεις μόνη σου. Εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ φρικτό το να πεθάνεις μόνος σου και να πεθάνεις μόνη σου, αλλά αυτή τη στιγμή σας λέω, τώρα που είμαι στη μέση της ζωής μου, η μια μου γιαγιά πέθανε στα 96, άλλη στο 89, άρα στα 47 είμαι στη μέση. Θέλω να πιστεύω. Τώρα που είμαι στη μέση της ζωής μου, σας λέω ότι σαφώς είναι πολύ καλύτερα να είσαι μόνος και ενδεχομένως να πεθάνεις μόνος, παρά να είσαι με κακή παρέα και να σε πεθάνει η κακή παρέα, θα είναι. Και δεν είναι και τόσο τραγικό. Όμως, πάμε πίσω. Γιατί κάνουμε τόσες πολλές εκτόσεις? Γιατί ξεπουλιούμαστε τόσο φτηνά? Γιατί δεν έχουμε την ερωτική αυτοεκτίμηση και την ερωτική αυτοπεποίθηση να στείλουμε σπίτι τους αυτούς και αυτές, όποιον και όποιαν μας παίζει τον μάγκα και τον καμπόσο και δεν ξέρει τι θέλει και βγαίνουμε και βλέπουμε και φίλοι και χτίζουμε και διάφορες άλλες τέτοιες μπουρδολογίες. Αλλαγίες. Γιατί από τη μια έχουμε την πραγματική ανάγκη να έρθουμε κοντά, έχουμε την ανάγκη της ερωτικής οικειότητας του intimacy, έχουμε και την ανάγκη της συναισθηματικής οικειότητας και επίσης έχει μέσα στο μυαλό μας εμφυτευτεί η άποψη ότι άμα είσαι μόνος σου δεν θα είσαι καλά και ότι άμα είσαι με ένα σύντροφο θα είσαι καλά. Το έχουμε αυτό μέσα στο μυαλό μας, είναι κομμάτι της pop κουλτούρας. Όχι ότι είμαι εναντίον της συντροφικότητας, προς Θεού. Έχω κάνει αρκετές συντροφικές σχέσεις. Όχι ότι είμαι του γάμου, προς Θεού, έχω κάνει αρκετούς γάμους. Δεν είναι αυτό που λέω, ότι είναι κακό να έχεις μία υγιή σχέση. Δεν είναι αυτό που λέω. Αυτό που λέω όμως ότι είναι εξαιρετικά βλαβερό για την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική, να έχουμε κακές σχέσεις. Και όταν είμαστε απελπισμένοι, και τα δίνουμε όλα για όλα, ξεπουλάμε προκειμένου να είμαστε σε μία σχέση, τότε είναι πολύ πιθανό να μπούμε σε κάποια κακή σχέση και να τα χάσουμε όλα για όλα. Να χάσουμε και την υγεία μας και τη ζωή μας. Είμαι πεπισμένη ότι η μακροζωία δεν έχει να κάνει μόνο με τα γονίδια ενός ανθρώπου, όπως αστειεύτηκα προηγουμένως ότι οι γιαγιάδες μου έχουν ζήσει μέχρι δεκαετία των 90, άρα και εγώ θα ζήσω. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γονίδια, έχει να κάνει και με τις στάσεις ζωής. Ας ζεις τη ζωή σου υγιεινά και ας ζεις τη ζωή σου νεανικά.
Τη ζωή μας τη ζούμε υγιεινά όταν προσέχουμε το σώμα μας, προσέχουμε τη διατροφή μας, προσέχουμε την υγεία μας. Αν έχουμε κάποια θέματα υγείας, πάμε στον γιατρό. Κάνουμε τις θεραπείες που μας συστήνει ο γιατρός και δεν τις αποφεύγουμε. Όταν προσέχουμε τη διατροφή μας, όταν ασκούμαστε, προσέχουμε όταν κοιμόμαστε καλά. Όταν χαλαρώνουμε και αποφεύγουμε το άγχος, προσέχουμε τη σωματική μας υγεία και τη ψυχική μας υγεία, την προσέχουμε. Όταν ψυχοεκπαιδευόμαστε τακτικά. Όταν ψυχοθεραπευόμαστε εκεί που το χρειαζόμαστε, όλοι μας νομίζω χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Δεν νομίζω να έχει άνθρωπο να μην χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Ή να, ας το θέσω καλύτερα, δεν νομίζω να έχει άνθρωπο να μην ωφεληθεί από την ψυχοθεραπεία. Έστω και αν κάνεις ψυχοθεραπεία από περιέργεια, μόνο όφελος θα έχεις, μια δεν θα έχεις. Και επίσης φροντίζουμε την ψυχική μας υγεία με το να μην επιτρέπουμε στον κάθε τοξικό, στον κάθε ναρκισσό, στον κάθε παλιόπαιδο, στο κάθε παλιόπαιδο, να μπει στη ζωή μας και να τη ρημάξει. Έτσι, Λάκη, έλα εδώ να ακούσεις, Λάκη, ποιες μπορείς να είναι κόκκινες σημαίες. Μόλις νιώσουμε discomfort, μόλις νιώσουμε άβολα σε μια συνομιλία διαδικτυακή ή σε μια συνομιλία διαζώσης ή σε μια γραπτή συνομιλία ή σε μια τηλεφωνική συνομιλία ή σε μια βίντεο συνομιλία και κάτι που πει ο άλλος που γνωρίζουμε με σκοπό τη δημιουργία σχέσης που φλερτάρουμε μας φανεί πολύ χι, ακούμε τον ενστικτό μας, ακούμε τον gut instinct μας. Οι εκπτώσεις και η παρακοή της διέστησης μας μας οδηγεί σε πολύ άσχημες σχέσεις. Σε κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις, σε κακοποιητικούς γάμους. Θέλει θάρρος πολύ όμως, πάρα πολύ θάρρος να ακούσεις το ενστικτό σου. Τρομερό θάρρος, δηλαδή πρέπει να εκείνη την ώρα που μπορεί να έχεις δει και καμιά φωτογραφία και είστε βίντεο κλίση να βλέπεις έναν ωραίο άνθρωπο εκεί, έναν ελκυστικό εμφανισιακά, τέλος πάντων ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να σ' αρέσει ερωτικά και θα μπορούσες να έχεις ερωτικές εμπειρίες με εκείνο το πρόσωπο και συναισθηματικές εμπειρίες κλπ. Και είσαι τόσο κοντά, στη γαβάθα με το μέλι, θέλει πολύ θάρρος να πεις όχι. Όχι. Θέλει πάρα πολύ θάρρος. Θέλει πάρα πολύ δύναμη. Και πώς θα βρούμε αυτή τη δύναμη? Αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει φυσιολογικά, και είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν μεγαλώσει φυσιολογικά, αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με ασφαλή συναισθηματικό δεσμό με τους γονείς τους ή τους φροντιστές τους, αυτοί που έχουν μεγαλώσει έχοντας υγιή αυτοεκτίμηση και υψηλή αυτοεκτίμηση και υψηλή αυτοπεποίθηση, εύκολα θα πουν όχι μωρέ, σιγά τώρα μην πω σε μια διαδικασία να τα φτιάξουμε αυτόν ή με αυτήν που λέει για παράδειγμα ότι δεν είναι τίποτα το κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Θα πω συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί ο καθένας έχει τα δικά του όρια. Ή ας πούμε κάποιος ο οποίος συνομιλώ μαζί του και μιλάει συνέχεια για τον πρώην του ή μιλάει συνέχεια για την πρώην του, σημαίνει δεν έχει ξεκολλήσει ρε παιδί μου. Ή κάποιος ο οποίος λέει δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω τι θέλω, θα δούμε, σημαίνει ότι δεν ξέρει τι θέλει και δεν θέλει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υγιή αυτοεκτίμηση και υψηλή αυτοπεποίθηση θα πει όχι. Δεν μου κάνεις. Unmatch. Unmatch. Block. Delete. Φεύγω από τη συνομιλία. Διακόπτω την γνωρί μου. Πώς θα βρεις τη δύναμη να το κάνεις όμως όταν έχεις μεγαλώσει με συναισθηματική στέρηση και συναισθηματική έλλειψη και επιθυμείς σφοδρά να αγαπήσεις και να αγαπηθείς και θέλεις τόσο πολύ την οικειότητα και τη συναισθηματική οικειότητα και τη σωματική οικειότητα και όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο πολλές φορές μπερδεύουμε τη συναισθηματική επιθυμία με την ερωτική σεξουαλική επιθυμία. Νομίζουμε ότι θέλουμε σεξ, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε ίσως είναι μια αγκαλιά αγαπητική. Ή και άλλες φορές μπορεί να θέλουμε σεξ και να νομίζουμε την αγκαλιά που θέλουμε. Ή δεν έχουμε και το θάρρος να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τις επιθυμίες. Λοιπόν, πώς θα μπορέσει να τα καταφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκγενετής αυτή τη δύναμη και τη δυναμικότητα? Εννοείται ότι πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία και να ψυχοεκπαιδευτεί. Τα λέω σε κάθε βίντεο, θα τα πω και σε αυτό το βίντεο. Αλλά θα πω και ένα πρακτικό tip. Θέλω
να φτιάξουν καθένας το δικό του φιλμάκι με όλα τα αρνητικά στιγμιότυπα από τις κακοποιητικές σχέσεις που βιώσα. Ένα ποτπουρί με όλες εκείνες τις σκηνές απείρου κάλους, με τον κάθε νάρκισο, τον κάθε κομπλεξικό, τον κάθε μαλάκα, τον κάθε παλιό χαρακτήρα που βάλαμε στη ζωή μας προκειμένου να μην είμαστε μόνοι μας και που αγνοήσαμε από την αρχή τα σημάδια που έδειχναν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος για αγαπητική σχέση υγιή και αληθινή. Θέλω να φτιάξετε αυτό το φιλμάκι από όλες σας τις προηγούμενες σχέσεις, όχι μόνο από την τελευταία, από όλες σας τις προηγούμενες σχέσεις. Και όσο πιο μεγάλη είστε σε ηλικία και σοφία, θα είναι και πιο μεγάλο το φιλμάκι σας. Μπορεί να είναι φιλμάρα, να μην είναι φιλμάκι. Θέλω έτσι να το έχετε αυτό το φιλμ έτοιμο στο μυαλό σας, πραγματικά να παίζει το ένα μετά το άλλο, τα περιστατικά απείρου κάλους, εκείνη η φορά που σας έβαλε τις φωνές για κάτι ασήμαντο επειδή είχε ζηλέψει, επειδή πήρατε προγωγή στη δουλειά σας, εκείνη η φορά που σας έβγαλε τρελό ή σας έβγαζε τρελή ενώ σας απαντούσε ξεκάθαρα, εκείνη η φορά που σας συμπεριφέρθηκε με κακοποιητικό τρόπο οποιοδήποτε είδους, εκείνη η φορά, εκείνες οι φορές που σας έκανε gaslighting, εκείνη η φορά που σου έκανε ghosting, εκείνη η φορά που εσύ ήσουν τόσο εκτεθειμένος και ευάλωτος συναισθηματικά και ο άλλος στην τέτοια του, την μπλε και τη λίλα. Θέλω να φτιάξουμε αυτό το φιλμ και να το έχουμε έτοιμο και όποτε μας πιάνουν οι κεραυνοβόλοι έρωτες και οι ψυχοπαθολογικές έλξεις, να το παίζουμε συνέχεια λούπα. Λούπα. Λούπα για να αποφύγουμε να ξαναμπούμε σε κάτι παρόμοιο. Όταν λέμε λούπα, εννοούμε να παίζει ξανά, να φτάνει στο τέλος και να ξεκινά από την αρχή. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Όταν μου έρθει μια έτσι έντονη επιθυμία να κάνω εκπτώσεις, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι και σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό, θυμάμαι όχι μόνο την τελευταία φορά που έκανα εκπτώσεις, όλες τις φορές που έκανα εκπτώσεις. Και είναι και πολλές. Εμένα είναι ταινία όχι μικρού μήκους, μακρού μήκους. Και τα βάζω και παίζω σε επανάληψη, συνέχεια. Να θυμάμαι, πόσο άσχημα ένιωθα, να θυμάμαι πόσο φρικτά ήταν εκείνα τα συναισθήματα την ώρα που δεχόμουν κακοποίηση και αμέσως μετά την κακοποίηση, πολύ πιο φρικτά από την όποια μοναξιά. Πολύ πιο φρικτά από την όποια αγαμισία. Σοβαρά όμως, ε. Σοβαρά. Και πρέπει να μιλήσουμε κάποια φορά έτσι ανοιχτά για το σεξ. Κάποιοι άνθρωποι έχουν υψηλή λίμπιντο, κάποιοι άνθρωποι έχουν μέτρια λίμπιντο, κάποιοι άνθρωποι έχουν χαμηλή λίμπιντο. Όσοι ανήκουμε στην κατηγορία με υψηλή λίμπιντο, πρέπει να κάνουμε κάτι με τον εαυτό μας. Είτε αυτό σημαίνει να έχουμε ένα πρόγραμμα εκτόνωσης, αυτοεκτόνωσης θα έλεγα, ή αυτοαγάπης, όπως θέλετε πάρτε το, ούτως ώστε να καθησυχάζουν οι ορμόνες μας τροποντινά, να βάλουμε την άσκηση μέσα στη ζωή μας, η σωματική κόπωση κατευνάζει και τις σεξουαλικές ορμές και οπωσδήποτε να μην κάνουμε εκτόσεις προκειμένου να μπούμε σε μία σχέση που δεν είναι ξεκάθαρη, ακόμη και αν είναι σχέση φίλοι με προνόμια, η οποία θα μας προκαλέσει πολύ περισσότερο πόνο από την ορμονική εκτόνωση. Το ζήτημα για τους άντρες είναι διαφορετικό, για τις γυναίκες είναι διαφορετικό. Οι άντρες έχουν καθημερινό ορμονικό κύκλο, δηλαδή κάποιες ώρες τη μέρα είναι πιο ψηλή τεστοστερόνη τους, κάποιες ώρες πιο χαμηλή. Το πρωί, μεσημέρι προς απόγευμα είναι που έχουν τις έντονες ορμές. Οι γυναίκες έχουμε μηνιαίο κύκλο και όταν είναι γυναίκες οι οποίες είναι σε φάση προεμμηνοπαυσιακή, δηλαδή πριν την εμμηνοπαυσή, εκείνες τις γόνιμες μέρες του μήνα είναι πιο έντονες οι ορμές, αλλά από ό,τι διαβάζω, ακόμη και στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες υπάρχει αντίστοιχος κύκλος. Δηλαδή, δεν πάβουμε να έχουμε ερωτικές επιθυμίες και ερωτικές ορμές και μετά την εμμηνοπαύση. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Είναι, γιατί μου το λέτε και προχθές μου έλεγε μια φίλη, μου γράφει στο Instagram, στο Messenger, ξέρεις, γνώρισα κάποιον τύπο ο οποίος της έκανε love bombing και μετά της έκανε και σεξ.
Και μετά θυμήθηκε ότι θέλει ακόμη την πρώην του και δεν είναι ξεκαθαρός και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και έχει πάει παλιά στο ψυχολόγο και θα ξαναπάει και τώρα στο ψυχολόγο και είναι πολύ εντάξει και πολύ οκ, μαλάκας. Επειδή της είπε να μην του στέλνει και της είπε να μην τον ενοχλεί γιατί τη σέβεται και δεν θέλει να μιλάει μαζί της εφόσον μετά που πηδήχτηκε μαζί της κατάλαβε ότι θέλει ακόμη την πρώην του. Και εγώ τη ρώτησα στα ίσια, ήταν καλό το σεξ? Μου λέει ναι, αλλά ήταν μια φαντασίωση. Εντάξει, της λέω. Γι' αυτό το μήνα έχει τακτοποιηθεί. Πες, τουλάχιστον έκανα καλό σεξ. Πάρε τα μαθήματα από τα παθήματα. Μην πιστεύετε τον κάθε ανάρχιστο που σας λέει. Θα απομακρυνθώ από εσένα και θα πάω στο ψυχολόγο και θα έρθω πίσω να σου ξαναγαμίσω την ψυχολογία. Και μάλιστα μου στείλει αυτή η φίλη ένα πολύ ωραίο. Όταν τη τα είπα αυτά, τη λέω: μιλά τώρα, τη λέω. Έκανε και σεξ. Έκανε σεξ. Παρακαλώ. Shit happens. Sex happens. Έκανε. Ανθρώπινο είναι. Εσύ έκανε θεωρώντα ότι θα γίνει σχέση. Και έχω πει και άλλε φορέ ότι είναι βλακεία και ηλικιότητα. Να κάνουμε σεξ και να παραμένουμε σε μια προβληματική κατάσταση επειδή ντρεπόμαστε να πούμε έκανα απλώς σεξ με κάποιον και δεν βγήκε σε σχέση. Πρέπει να απενοχοποιήσουμε και το σεξ για να μην γινόμαστε τόσο καλά εντός αγωγικών, τόσο εύκολα θυματάκι. Λοιπόν, τη λέω και εγώ εντάξει, σταμάτα. Άντε, έκανε σεξ. Φτάνει. Ας τον εσύ. Να πάει να απαυτωθεί, να κάνει ό,τι θέλει, μας νοιάζει. Και μου στέλνει ένα πολύ ωραίο από αυτά τα memes, πώς τα λέτε, αυτά που είναι φωτογραφία και έχει πάνω λόγια. Και λέει στο κρεβάτι θέλαμε να μας ρίξετε, όχι στην ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, σίγουρα είναι επικίνδυνο να αποξενώνουμε παντελώς το σεξ από το συναίσθημα, σαφώς. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για ελεύθερες σχέσεις. Θα κάνουμε και ένα θέμα τις επόμενες ημέρες για ελεύθερες σχέσεις. Και κατά πόσο μας απελευθερώνουν, μας σκλαβώνουν αυτές οι ελεύθερες σχέσεις. Και πόσο υγιή συνθήκη είναι, αλλά θεωρώ ότι για ένα πρόσωπο που είναι μόνο του και έχει ψηλή λίμπιντο, είναι λιγότερο βλαπτικό το να επιδοθεί σε κάποιες ευκαιριακές σεξουαλικές επαφές με προσοχή και με προφύλαξη, παρά να πάει να μπει στην πρώτη σχέση που θα του προταθεί, που θα της προταθεί, έστω στην οποία να ανεμίζουν κόκκινες σημαίες. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω τις σκέψεις σας στα σχόλια. Βάζω λίγο έτσι ένα πλαίσιο, ότι ζούμε σε μία εποχή αφύσικη, στην οποία πολλοί άνθρωποι ενήλικες, άνδρες και γυναίκες, δεν έχουν μία φυσιολογική ερωτική σεξουαλική ζωή. Γιατί παλιότερα, πριν 50, πριν 60, πριν 70 χρόνια, οι περισσότεροι που ήταν άνω των 20 ήταν παντρεμένοι και έκαναν σεξ τα πλαίσια του γάμου. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι και δεν έχουν σεξουαλική ζωή. Άρα υπάρχει, είναι ένα δεδομένο το ότι υπάρχει σεξουαλική δυσπραγία, θα έλεγα, στις εποχές μας. Ξέρω τι. Από την άλλη όμως, μία σχέση έχει πολύ σοβαρές προεκτάσεις στη ζωή μας. Μία σχέση μας επηρεάζει πάρα πολύ, ειδικά αν έχουμε μία τάση προς την εξάρτηση. Ειδικά αν είμαστε άνθρωποι που εύκολα θυματοποιούμαστε και υπάρχει τεράστιος κίνδυνος προκειμένου να καλύψουμε τις σεξουαλικές μας ανάγκες, να μπαίνουμε σε μια σχέση ακατάλληλη και να τα κάνουμε όλα ακατάλληλα. Σαν να λέω, φτιάξτε μια φιλμάρα, ένα φιλμάκι με όλες τις σκηνές απείρου κάλους των κακοποιητικών σχέσεων που έχετε βιώσει μέχρι τώρα, ούτως ώστε κάθε φορά που έχετε την παρόρμηση, την ενόρμηση ή την επιθυμία να ενδώσετε στο να δημιουργήσετε σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο ανεμίζει μπροστά σας καμιά δεκαριά κόκκινες σημαίες, να βάζετε εκείνο το νοερά, εκείνο το φιλμ να παίζει για να σας φεύγει η κάθε επιθυμία και η κάθε όρεξη να ξαναπεράσετε τα ίδια και χειρότερα. Καλή δύναμη, μας εύχομαι!